Αν μη τι άλλο, οτιδήποτε πούμε μετά από αυτή την ομολογία, μετά από αυτό το, την απόγνωση του φίλου μας του Παντελή, είναι λίγο. Αλλά θα ήθελα να ακούσω και τη μητέρα και τον πατέρα αυτού του παιδιού, που πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχουν αφήσει τη ζωή τους, έχουν αφήσει τις δουλειές τους, έχουν αφήσει το σπίτι τους, έχουν αφήσει τους φίλους τους και προσπαθούν απλά και μόνο να σώσουν το παιδί τους. Είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Είναι άνθρωποι που θα μπορούσαμε να είμαστε και εμείς στη θέση τους. Είναι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή ζητάνε από την κυβέρνηση, ζητάνε από το Υπουργείο απλά και μόνο να υλοποιήσει αυτό που τους έχουν υποσχεθεί. Να λειτουργήσει άμεσα η μονάδα τεχνητού νεφρού στο νησί μας. Κυρία Αναστασίου, σας βλέπω συγκινημένη, σας βλέπω δακρυσμένη. Γνωρίζουμε εμείς εδώ στη Λέρο πολύ καλά τι περνάτε. Για αυτούς που κάνουν ότι δεν γνωρίζουν, θα ήθελα να τους πείτε μια κουβέντα σήμερα. Θα ήθελα να τους πω, αν ήταν το δικό τους πρόβλημα, δεν θα το αντιμετώπιζαν πιο καλύτερα. Εμείς υποφέρουμε πια, κουραστήκαμε να είμαστε ένα ξένο μέρος, σε τέσσερις τύπους του υπηρεσμένου. Το παιδί μου υποφέρει, δεν θέλει να πηγαίνει στην αιμοκάθαση. Άφησε μου μάμα να πηγαίνω. Εφόσον δεν ακούν οι μεγάλες, εμείς τι να κάνουμε. Είτε αποκριώσεις. Πέστε μου τι να κάνουμε. Αυτό θέλω να πω. Κύριε Αναστασίου. Εγώ το μόνο που ζητάω μια σωτηρία ζωής. Δεν θα αντέξουμε άλλο εμείς. Το ζάχαρο έχει πάει στα ύψη. Αυτούς τους 11 μήνες που παίζει στην Κάλη μου έχουν σβήσει. Τα παρατήσαμε τα πάντα. Διαλύσαν όλα. Δεν υπάρχει σπιτικό. Δεν μπορώ να πλήσω, δεν έχω τίποτα να λέω. Άφησέ με μαμά να πεθάνω και αν μη τι άλλο θα κλείσουμε αυτό το μικρό ρεπορτάζ σήμερα έχοντας και εμείς μια κρυφή ελπίδα ότι από αύριο τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Κάποιοι που είναι εκεί για να κάνουν τη δουλειά τους, επιτέλους θα αποφασίσουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.